Περίσσεψαν και σε αυτό το νομοσχέδιο τα δάκρυα και οι ευαισθησίες για τους νέους εργαζόμενους. Από λογής λογής, αθώους και φταίχτες, ακούμε για το έγκλημα που γίνεται σε βάρος της νέας γενιάς, για τους μεγάλους χαμένους του ασφαλιστικού συστήματος, για το βαρέλι δίχως πάτος το οποίο ρίχνουν τις εισφορές τους. Και αν υποθέσουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ποιος αλήθεια έκοψε το πάτο από αυτό το βαρέλι? Γιατί ένοχος για αυτές τις αγωνίες των νέων εργαζομένων δεν είναι οι γονείς τους και οι παππούδες τους που έκτισαν τα ταμεία από τους κόπους των τόσων χρόνων δουλειάς τους, όπως λίγο πολύ ισχυρίζεστε χωρίς ντροπή ως συμπέρασμα στο σκεπτικό σας. Ένοχοι είναι αυτοί που με ανάλογα προσχήματα έβολαν χέρι στα αποθεματικά των ταμείων για να χρηματοδοτήσουν και τότε την καπιταλιστική ανάπτυξη, ήδη από τη δεκαετία ακόμα του 50. Το μεγάλο βέβαια τζογάρισμα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που πέταξε τους κόπους των ασφαλισμένων στη φούσκα του χρηματιστηρίου, το επόμενο τζογάρισμα των αποθεματικών της επικουρικής ασφάλισης από τη Νέα Δημοκρατία στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ξανά που έβαλαν για ακόμα μια φορά χέρι με το μεγάλο κούρεμα του PSI και έγραψαν τα χρωστούμενα στην άμμο για να τα δώσουν πάλι στο κεφάλαιο και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Και μιλάτε σήμερα με περίσσιο θράσος για τη βιωσιμότητα των ταμείων. Και τελικά τι προτείνεται ως φάρμακο, μάλλον σε μια λογική ομοιοπαθητικής θεραπείας, ένα καινούριο τζογάρισμα των αποθεματικών, των ταμείων και πάλι χάρισμα στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Μετατρέπεται τους νέους ασφαλισμένους σε επενδυτές που αντί για δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση θα αγοράζουν επενδυτικά προϊόντα. Για να αποκτήσουν, λέτε, εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα, αφού οι ίδιοι θα είναι υπεύθυνοι για τον ατομικό κουμπαρά τους. Λες και οι ίδιοι θα κάνουν κομάντο στις αποταμιεύσεις τους. Τα κλειδιά και το περιεχόμενο του κουμπαρά θα βρίσκεται στα χέρια των ασφαλιστικών εταιριών, των τζογαδόρων του χρηματιστηρίου και των διαφόρων ειδικών της αγοράς, οι οποίοι μάλιστα θα απολαμβάνουν ελευκό ασυλία για τη διαχείρισή τους. Και οι νέοι εργαζόμενοι θα αγοράζουν ρίσκο για τα γερατιά τους μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Και αν οι επενδύσεις τους ακολουθήσουν το δρόμο τόσο και τόσων διάσημων και μη κανονιών που άφησαν στον άσο εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, θα τους επιστρέψετε, λέτε, έστω το ύψος των όποιων εισφορών τους, αλλά και αυτά θα τα βγάλετε από την άλλη τσέπη τους, από εκεί που γεμίζουν το φορολογικό κουμπαρά τους. Αφού αυτό σημαίνει σε απλή μετάφραση η εγγύηση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν δεν σκοντάψουν και τότε βέβαια σε γνώριμους δημοσιονομικούς κόφτες. Και πώς προκύπτει αλήθεια αυτή η σιγουριά με την οποία όλοι σας μιλάτε για τις μεγαλύτερες συντάξεις που θα παίρνουν οι εργαζόμενοι 40 μάλιστα χρόνια μετά? Σε ποια πυθία της οικονομίας προβλέψατε με σιγουριά τις επενδυτικές αυτές αποδόσεις? Αγνώντας όχι μόνο τα ενδεχόμενα των καπιταλιστικών κρίσεων που γκρέμισαν μία νυχτή και άλλες τέτοιες φιλόδοξες προβλέψεις, αλλά και τον ίδιο τον τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που κάνουν αβέβαιες, αν όχι θεδρές, τέτοιες εκτιμήσεις. Και αν για τη συμπλήρωση του εργασιακού έτους απαιτούν 400 ένσημα, πόσα αλήθεια ημερολογιακά έτη θα χρειαστεί να δουλέψει ο σημερινός εργαζόμενος με τα δίμηνα και τις τρίμηνες συμβάσεις, τη μερική απασχόληση, τα μεγάλα κενά της ανεργίας για να συμπληρώσει αυτά τα 40 χρόνια της καλής σύνταξης? Με την πλειοψηφία των εργαζομένων να αρχίζουν μάλιστα τη δουλειά γύρω στα 30. Και από πού αλήθεια θα αποταμιεύουν οι νέοι εργαζόμενοι που τους καταδικάζετε σήμερα σε μισθούς 200-300, στην καλύτερη περίπτωση 400 ευρώ? Πάνω σε αυτούς τους υπολογισμούς οικοδομούνται οι θεωρίες για την ενεργό γύρανση του πληθυσμού, που περιγράφουν ως ανάγκη διάφορες ευρωπαϊκές εκθέσεις. Μήπως στην ίδια λογική δεν παρουσιάσατε ως σύγχρονο και προοδευτικό, ως ευκαιρία τάχα για τον εργαζόμενο, την επιστροφή στη δεκάωρη δουλειά, τα ωράρια λάστιχα, τις απλήρωτες υπερορίες που έχουν και αυτές το ρόλο τους στην κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων?
Όμως πού βρίσκεται αλήθεια η λογική στο να θεωρείται σύγχρονο και προοδευτικό η παράταση του εργασιακού βίου, η αύξηση του εργάσιμου χρόνου την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, την εποχή δηλαδή που οι τεράστιες επιστημονικές κατακτήσεις, τα επιτεύγματα δηλαδή της ίδιας της ανθρώπινης εργασίας, επιτρέπουν και επιβάλλουν τη μείωση του ωραρίου με αύξηση ταυτόχρονα των αποδοχών. Και θα έπρεπε αλήθεια να συζητάμε ως πρόβλημα τον 21ο αιώνα με αυτό το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αν μπορεί μια κοινωνία να προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση σε γενιές ανθρώπων που έχουν διανύσει πάνω από 3, πολλές φορές και 4 δεκαετίες εργάσιμου βίου. Έστω και αν αυτοί αποτελούν και το 1/3 του συνολικού πληθυσμού, όπως με την επισφάλεια, με την όποια επισφάλεια δείχνουν διάφορες εκτιμήσεις. Πολύ περισσότερο που η επίκληση του δημογραφικού που επιστρατεύεται ως πρόσχημα για την άλωση του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης, για να απαλλαγεί δηλαδή το κράτος από το βραχνά, από την ευθύνη του απέναντι στους σημερινούς εργαζόμενους και τους αυριανούς συνταξιούχους, το πρόβλημα του δημογραφικού δεν έπεσε από τον ουρανό. Τσιμουδιά δεν βγάζεται όμως για τους πραγματικούς υπεύθυνους, για τις πραγματικές αιτίες που γεννούν ανασφάλεια στα νέα ζευγάρια για τη δημιουργία της οικογένειάς τους. Αντίθετα, μέχρι και για διαφορετική κουλτούρα της νέας γενιάς ακούσαμε κάποιους να ισχυρίζονται στις συζήτησεις της Επιτροπής. Είναι ή δεν είναι πραγματική υπεύθυνη η διαρκής εργασιακή περιπλάνηση, η μεγάλη ανεργία, η τσακισμένη μισθή και τα εργασιακά δικαιώματα. Πώς και πρακτικά ακόμα θα συναντηθούν τα νέα ζευγάρια στα εξαντλητικά ωράρια, στη ζωή λάστιχο, ώστε να κάνουν παιδιά και οικογένεια, όταν μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση η μητρότητα, η οικογένεια και η φροντίδα της, όταν απαιτείται αγώνας δρόμου και μάλιστα μετεμποδίων για μια θέση σε ευρωπαϊκό σταθμό ή μάλλον για υπηρεσίες φύλαξης, στις οποίες αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να αφήνουν τα παιδιά τους. Να λοιπόν, γιατί και τα αίτια της υπογεννητικότητας δεν μπορούν να αναζητηθούν έξω από το ίδιο το σύστημα και τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που καταδικάζει τα νέα ζευγάρια σε ανασφάλεια και λάστιχο ζωή, μετράει ως κόστος τη στήριξη της οικογένειας, τις παροχές υγείας και πρόνοιας, μετατρέπει συνολικά σε ατομική υπόθεση την κάλυψη των αναγκών τους. Ως τέτοιο κόστος αντιμετωπίζει και την κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό και αποτελεί διαχρονική κοινή σας στρατηγική όλων των αστικών κυβερνήσεων να απαλλάξουν το κράτος και το κεφάλαιο από την ευθύνη κάλυψής τους. Γι' αυτό επιστρατεύεται τα τεχνάσματα όπως αυτό του ατομικού κομπαρά, είτε στην ΟΗΤΗ, είτε στην πιο χειροπιαστή σήμερα μορφή του, που είναι για να απορεί κανείς αν θα το γεμίσουν οι εργαζόμενοι των 200 και 300 ευρώ της διαρκούς εργασιακής περιπλάνησης σε όλα τα χρόνια της εργασιακής του ζωής. Οι εργαζόμενοι, τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιότεροι, δεν έχουν τίποτα να προσδοκούν από το τζογάρισμα των κόπων ολόκληρης ζωής που γίνονται χάρισμα για επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικών ομίλων. Έχουν ανάγκη από μισθούς και συντάξεις αξιοπρεπείς, από υψηλό επίπεδο παροχές υγείας και πρόνοιας, αυτές που επιτρέπουν οι σύγχρονες επιστημονικές δυνατότητες και επιβάλλουν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτό τον αγώνα για τη ζωή τους πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι και εκεί είναι σίγουρο το ρίσκο ότι δεν έχουν να ρισκάρουν τίποτα να χάσουν.